Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στο πάνελ, το συγκεκριμένο, με τους αξιόλογους συνομιλητές. Όντως, όπως ο κύριος Ανδρούλος έκανε στην εισαγωγή του, υπάρχει η συγκυρία της ενεργειακής μετάβασης και του καινούριου πακέτου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιοποιήσει, το λεγόμενο Fit for 55, το οποίο όμως δυστυχώς συνέπεσε με αυτή την άσχημη συγκυρία της αύξησης των τιμών και είναι δύσκολη η διαδικασία της αποδοχής. Καταλαβαίνουμε, υπάρχει ο φόβος οι πολίτες να συνδυάσουν πολύ στενά το ένα θέμα με το άλλο και να μην μπορέσουμε τόσο γρήγορα να έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλουμε, καθώς θα πρέπει το θέμα των τιμών σίγουρα να αντιμετωπιστεί, αλλά σίγουρα, όπως είπε ο κ. Νησόπουλε, δεν είναι το θέμα αυτού του πάνελ. Τώρα θα αναφερθώ σε 2-3 θέματα, γενικά και ειδικά για την κάποια δουλειά που κάνουμε αυτή την περίοδο στο Υπουργείο και συνέχεια καταλαβαίνω ότι από τη συζήτηση θα μπορέσουν να προκύψουν και να αναδειχθούν και ειδικότερα θέματα. Όπως είπα στην αρχή, έχουμε και πάλι το πακέτο, το Fit for 55, στο οποίο βασική συνιστόσα, έτσι, χωρίς καμία έκπληξη για όλους μας, είναι η αναθεώρηση της οδηγίας της RED II, αλλά και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση. Από 32% πάμε στο 40% εισαγωγής της ΑΠΕ, και επίσης διείσδυση των ΑΠΕ αυτή τη φορά σε όλους τους τομείς, αύξηση μεριδίων των αυξημένων τιμών. Να έρθω λίγο στα πιο συγκεκριμένα και πιο γήινα. Στο Υπουργείο δουλεύουμε πυρετοδός αυτή την περίοδο για την εξασφάλιση ενός ελκυστικού και σταθερού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και στο τομέα των ΑΠΕ, την αποθήκευση, αλλά οπωσδήποτε και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η επιλογή για μια εμπροστοβαρή ανάπτυξη των ΑΠΕ που έχει γίνει στο Υπουργείο σε σχέση με τον τελικό στόχο για το 2030 αποδεικνύει περίτρανα σήμερα και περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι αυτή ήταν μια σοφή επιλογή, έτσι, υπό το πρίσμα των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που θέτηκε το RRF, αρκετά από αυτά τα έργα. Σίγουρα οι αποθήκες που θα συζητήσουμε και σήμερα είναι κομμάτι του προγράμματος ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και υπό το πρίσμα των κρίσεων, της κρίσης των υψηλών τιμών. Και επίσης αυτό το πρόγραμμα, το εμπροστοβαρές πρόγραμμα, θα μπορούσα να πω ότι έχει τύχει μεγάλη ανταπόκριση και από την πλευρά της αγοράς σε όρους υλοποίησης των έργων. Στο trajectory, πώς να το πω, στην διαδρομή μας προς την επίτευξη του στόχου του 2030, είμαστε αρκετά καλά και πάνω από τους στόχους. Τι κάνουμε αυτή την περίοδο στο Υπουργείο, θα ήθελα να αναφερθώ. Πολύ συνοπτικά, μαζεμένο σε 2-3 ενότητες. Καταρχήν, γνωστή σε όλους η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει
για μια τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στα έργα που αφορά όλο το φάσμα και τις διοικητικές υπηρεσίες οι οποίες δίνουν άδεια, αλλά και τους διαχειριστές. Άρα λοιπόν, στόχος είναι η επιτάχυνση της ορίμανσης των έργων και η φιλοσοφία αυτής της παρέμβασης είναι η πρόθεση των έργων για τα οποία υπάρχουν δεσμεύσεις από τους επενδυτές ότι θα υλοποιηθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε στην εξάλληψη των χρονικών καθυστερήσεων, στην συνολική διαδικασία, με δραστικό περιορισμό των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτούνται τροποποιήσεις των αδειών και που στο τέλος της ημέρας όλοι ξέρουμε ότι δημιουργούν τις μεγάλες καθυστερήσεις και οπωσδήποτε αυστηρές προθεσμίες και στις δύο πλευρές, και στη διοίκηση αλλά και στους επενδυτές. Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την β' φάση της αδειοδότησης των έργων. Η α' φάση είναι ήδη νόμος του κράτους. Και σε αυτή τη β' φάση θα περιλαμβάνεται και το καθεστώς, σε αυτό το νομοσχέδιο εννοώ για τη β' φάση, θα περιλαμβάνεται και το καθεστώς αδειοδότησης των σταθμών αποθήκευσης. Βασικός στόχος μας σε αυτό το αδειοδοτικό εγχείρημα για τις αποθήκες είναι η ανάπτυξη των αποθηκών χωρίς ανταγωνισμό με τα υποψήφια έργα ΑΠΕ, όσον αφορά το θέμα της κατάληψης ηλεκτρικού χώρου σε όρους χορήγησης προσφοράς σύνδεσης. Δηλαδή, ο στόχος είναι θέτοντας κάποιους λειτουργικούς περιορισμούς στα υποψήφια έργα, να χορηγηθούν προσφορές σύνδεσης χωρίς να απομειώνεται ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος για προσφορές σύνδεσης που υπάρχει για τα έργα. Σίγουρα, και συζητήσαμε και λίγο πριν με τους συναδέλφους που ξεκινήσει το πάνελ, υπάρχουν ad hoc παρεμβάσεις κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε κάποια προβλήματα στην εφαρμογή του πλαισίου. Σχεδόν σε κάθε νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάρχουν διατάξεις για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αποδεικνύουμε με αυτή τη στάση ότι είμαστε κοντά στα έργα και τα προβλήματα των επενδυτών και επεμβαίνουμε κάθε φορά όπου χρειάζεται για να λύσουμε τα προβλήματα. Σημαντικό αντικείμενο αυτή την περίοδο, αυτό το έτος θα έλεγα, το οποίο γίνεται πιο επιτακτικό προς το τέλος του έτους, γιατί πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες μέσα στο έτος, είναι η διαπραγμάτευση που έχουμε με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τα συστήματα, για τα καθεστώτα ενίσχυσης όσον αφορά τις αποθήκες, τους διαγωνισμούς για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα υβριδικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Έχοντας τα καθεστώτα ενίσχυσης εγκεκριμένα μέχρι το τέλος του έτους, νομίζω ότι θα παρασχεθεί η αναγκαία επενδυτική ασφάλεια και για την επιτάχυνση των έργων το επόμενο χρονικό διάστημα για την επίτευξη των στόχων. Επίσης, έχει δρομολογηθεί η διαδικασία για την αναθεώρηση των στόχων του ΕΣΕΚ. Υπό το πρίσμα της μείωσης των εκπομπών κατά 55% πλέον και το μακροπρόθεσμο στόχο για την κλιματική ουδετερότητα, θα πρέπει και οι στόχοι για τις ΑΠΕ το 2030 να αναθεωρηθούν και πολύ πιθανό διαφαίνεται η ανάγκη να καθοριστούν στόχοι και στο μεσοπρόθεσμα, συγκεκριμένη στόχη εννοώ, στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ 30-50, γιατί άλλωστε το 2030 είναι πολύ κοντά, είναι αύριο στην ουσία. Τέλος, και θα κλείσω με αυτό, είναι η επεξεργασία ενός αριθμού υπουργικών αποφάσεων που αφορούν πράγματα, ειδικότερα έργα όπως, ας πούμε, πιλωτικά έργα, το έργο της Αστυφάλαιας, ή αντικείμενα όπως το πρόγραμμα των φωτοβολταϊκών στις στέγες των οικιών. Χρειαζόμαστε εκεί λίγο νομοθετική ενίσχυση ακόμη και η οποία θα είναι στο νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Και νομίζω ότι ξέχασα να αναφέρω το πολύ σημαντικό της παρακολούθησης της τουρικά των αιδιών, τόσο των ΑΠΕ όσο και της εξοικονόμησης ενέργειας. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά και θα είμαστε πολύ κοντά και σε στενή παρακολούθηση προκειμένου
οι νομοθετικές ρυθμίσεις, που στην ουσία είναι σχεδόν σε συνεχή βάση, να είναι σε συμφωνία με αυτό που θα θεσμοθετηθεί και κεντρικά στο νοσιακό πλαίσιο. Αυτά από μένα.